Τον Ιούνιο του 2019 κάλεσαν το Διεθνές Δημοσιογραφικό Πρακτορείο Πρεζέντσα για την Ειρήνη και τη Μηβεία σε μια δημοσιογραφική αποστολή στη Δυτική Όχθη της Παλαιστίνης. Μαζί με τη Χριστίνα Χριστοφορού Λιβάνη, εκπροσωπήσαμε το γραφείο της Αθήνας. Η αποστολή αποτελούταν από ακαδημαϊκούς δημοσιογράφους και ακτιβιστές από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Παλαιστίνης. Επισκεφθήκαμε διάφορες πόλεις, τη Ραμάλα, όπου ήταν και το ξενοδοχείο μας, την Αμπλούς, τη Βιθλεέμ, την Ιερουσαλήμ, επισκεφθήκαμε την Παλιά Πόλη και την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου, τη Χεβρώνα, την Ιεριχώ, την Ισραηλίτικη Πιά Γιάφα. Επισκεφθήκαμε το Μουσείο Μνημείο του Αραφάτ, το Τζαμί Αλαμπρέιμ, το οποίο λειτουργεί κατά το ίμιση ως τζαμί και κατά το άλλο ίμιση ως συναγωγή από τότε που οι Ισραηλινοί κατέλαβαν το μισό κτίριο. Ήταν συγκλονιστικό να τους βλέπεις δίπλα-δίπλα να προσεύχονται. Το BBC, την Παλαιστινιακή Ραδιοτηλεόραση και το Πανεπιστήμιο Αλ-Νατζά, μια κοινότητα με περισσότερους από 24.000 φοιτητές, 1.900 άτομα προσωπικό και περισσότερους από 86.000 απόφοιτους από 50 χώρες. Συνομιλήσαμε με αξιωματήγους της Παλαιστινιακής Αρχής, της ΦΑΤΑΧ, της Επιτροπής Απικισμού και Αντίστασης του Τείχους και την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, PLO. Συναντήσαμε την κυβερνήτη της Ραμάλα, Δόκτωρ Λάιλα Γκράνα, την πρώτη γυναίκα που κατέχει μια τέτοια θέση στην Παλαιστίνη, και τον κυβερνήτη της Ιεριχούς. Μια και το ταξίδι μας έγινε λίγες μέρες πριν τη διάσκεψη του Μπαχρέιν και την περιβόητη συμφωνία του αιώνα ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, οι συζητήσεις μας κινήθηκαν κυρίως γύρω από αυτό το θέμα. Όλες και όλοι υποστηρίξαν ότι η λύση στη σύγκρουση είναι να τηρηθούν οι ειρηνευτικές αποφάσεις που έχουν υπογραφεί πριν από χρόνια και να προχωρήσουν επιτέλους στην εφαρμογή τους. Όσον αφορά την παραβίαση αυτών των συμφωνιών και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι στην καθημερινή τους ζωή, οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και άλλων διεθνών οργανισμών πρέπει να αναλάβουν δράση για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του Ισραήλ με τις συμφωνίες και την προστασία των δικαιωμάτων τους. Ο αντιπρόεδρος της ΦΑΤΑΧ, Μαχμούντ Αλαμπούλ, μας περιέγραψε την τότε κατάσταση λέγοντας: «Η κατάσταση εδώ δεν μπορεί να γίνει χειρότερη από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Είμαστε περήφανοι και νιώθουμε δυνατοί που είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που αντιστέκεται και λέει όχι στην Αμερική». Όσον αφορά την ανάληψη πρωτοβουλειών για τη γεφύρωση της διαφοράς με τη Χαμάς, είπε ότι έχουν γίνει προσπάθειες για την εξέβρεση κοινής αντίληψης με τη Χαμάς. Πρέπει να επιτύχουμε την ενοποίηση έστω και σε πολύ βασικό επίπεδο. Για τη Γάζα και τη Χαμάς πρόσθεσε: «Το πρόβλημα στη Γάζα είναι ότι εμπλέκονται πολλοί παίκτες. Η ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Τουρκία, το Κατάρ, το Ιράν και ο καθένας έχει τα δικά του συμφέροντα. Η Χαμάς και η ΦΑΤΑΧ έχουν πολλές πολιτικές διαφορές, αλλά το θέμα είναι ότι άλλοι εξωτερικοί παίκτες παρεμβαίνουν και κάνουν την επίτευξη λύσης πολύ πιο δύσκολη. Η Αμερική χρησιμοποιεί το Ιράν ως και άκτορ για να τρομάξει την Παλαιστίνη και ολόκληρο τον αραβικό κόσμο». Επισκεφθήκαμε επίσης το γραφείο του Δημάρχου της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ο οποίος μας εξήγησε τις προκλήσεις των Παλαιστίνων που ζουν στην Ιερουσαλήμ. Τα ενοίκια δεν είναι βιώσιμα για αυτούς, δεν τους επιτρέπεται να χτίσουν ή να επεκτείνουν τα σπίτια τους, ενώ το Ισραήλ χτίζει νέα ψηλά κτίρια. Το τελευταίο θεωρείται επικίνδυνο για την κληρονομιά της πόλης, όπως έχει δηλώσει η UNESCO. Από την ταράτσα του κτιρίου, ο Δήμαρχος μας έδειξε πως το Ισραήλ έχει χωρίσει την Ιερουσαλήμ με το Τείχος. Ορισμένες περιοχές που θεωρείται μέρος της Ιερουσαλήμ δεν είναι πλέον λόγο του Τείχους. Τα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο και που θα χρειάζονταν μόνο 5 λεπτά από τα σπίτια τους, τώρα χρειάζονται σχεδόν μία ώρα για να φτάσουν εκεί, επειδή πρέπει να περάσουν γύρω από το Τείχος για να μπουν. Μία από τις δυσκολότερες καταστάσεις στην καθημερινότητά τους είναι η μετακίνηση. Η απόσταση στην Ιερουσαλήμ από τη Ραμάλα κανονικά είναι μόνο 15 λεπτά. Λόγω όμως των σημείων ελέγχου που πρέπει να διασχίσουν οι Παλαιστίνοι, η διάρκεια αυτής της διαδρομής γίνεται 2 ώρες. Όσον αφορά το ποιος επιτρέπεται να πάει στην Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ έχει δημιουργήσει ένα σύστημα ελέγχου μετά τον πόλεμο των 6 ημερών που βασίζεται σε ένα σύστημα ταυτοτήτων Παλαιστινίων με χρωματική κωδικοποίηση. Οι μπλε ταυτότητες θεωρούνται πιο προνομιούχες από τις πράσινες. Στο Ραμαζάνι, όλες και όλοι μπορούν να επισκεφθούν τη Ιερουσαλήμ, εκτός από τους Παλαιστίνιους με την πράσινη ταυτότητα, τους άνδρες κάτω των 40 ετών και όσες και όσους εργάζονται στην Επιτροπή Απικισμού και Αντίστασης του Τείχους. Υπάρχουν σχεδόν 700 σταθερά και επτάμενα σημεία ελέγχου σε όλη τη Δυτική Όχθη. Τα επτάμενα σημεία ελέγχου είναι εκείνο που οι Ισραηλινοί στρατιώτες στείλουν απροσδόκητα για σύντομο χρονικό διάστημα για να κάνουν ξαφνικό έλεγχο.
σε μία ακόμα περιοχή που επισκεφθήκαμε μία από τις σημαντικότερες παλαιστινιακές πόλεις, στη Χεβρώνα, όπου υπάρχει επικισμός χτισμένος μέσα στο κέντρο της πόλης, γνωρίσαμε από κοντά το Apartheid. Έτσι, η πόλη χωρίζεται σε περιοχές, ήττα 1 και ήττα 2, και ήττα 1 είναι υπό έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής και ήττα 2 υπό τον έλεγχο του Ισραήλ. Η παλιά πόλη της Χεβρώνας είχε 1.800 καταστήματα. Το 1994 χτίστηκαν επικισμοί. Σήμερα υπάρχουν 4 επικισμοί και 1.000 στρατιώτες. Επίσης, 3 στρατιωτικά στρατόπεδα. Σε μια περιοχή της Χεβρώνας, στην οδό Σουχάντα, όπου ήταν ο κεντρικός δρόμος που συνέδεε το βόρειο και το νότιο τμήμα της πόλης, 640 καταστήματα αναγκάστηκαν να κλείσουν για λόγους ασφαλείας, επειδή αυτός ο δρόμος σε ένα σημείο συναντιέται με το Ισραηλινό επικισμό. Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους. Η οδό Σουχάντα τώρα έχει 110 σημεία ελέγχου. Σήμερα, μόνο 12 οικογένειες ζουν εκεί και βιώνουν καθημερινά τη βία από τους επίκους και τους στρατιώτες. Το Ισραήλ τους πιέζει να φύγουν προκειμένου να επεκτείνει τα όρια του επικισμού του. Άλλο ένα βασικό θέμα είναι η διαχείριση του νερού και των αποχετεύσεων από τους Ισραηλινούς στις περισσότερες περιοχές. Όπου το νερό το δίνουμε το σταγονόμετρο και όπου υπάρχουν σπίτια Παλαιστίνων ή μικροί οικισμοί που δεν τους βολεύουν στα επεκτατικά τους σχέδια, δηλητηριάζουν ακόμη και το νερό. Για το κλείσιμο, δανείζομαι τα λόγια του Μάριου Ροντρίγκε Κόμπο Σίλο, Αργεντίνο φιλόσοφο και τον ιδρυτή του Νέου Ανθρωπισμού, από το βιβλίο «Να εξανθρωπίσουμε τη γη». Μέχρι ότου ο άνθρωπος δεν πραγματοποιήσει πλήρως μια ανθρώπινη κοινωνία, δηλαδή μια κοινωνία στην οποία η εξουσία βρίσκεται σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο και όχι σε ένα μέρος του, που υποτάσσει και αντικειμενοποιεί το σύνολο, κάθε κοινωνική δραστηριότητα θα πραγματοποιείται υπό τη σκιά της βίας. Γι' αυτό, όταν μιλάμε για βία, πρέπει να αναφέρεται ο θεσπισμένος κόσμος. Και αν σε αυτόν τον κόσμο αντιταχθεί ένας μη βίος αγώνας, πρέπει καταρχάς να τονιστεί ότι μια στάση είναι μη βίη επειδή δεν ανέχεται τη βία. Συνεπώς, το θέμα δεν είναι να δικαιολογήσουμε ένα συγκεκριμένο είδος αγώνα, αλλά να ορίσουμε τις συνθήκες της βίας που επιβάλλει αυτό το απάνθρωπο σύστημα.